Εδώ είμαστε φίλοι μου και όπω ήδη προανήγγειλα, πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, Δήμαρχο Πηλέα Χορτιάτη, Πρόεδρο Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρική Μακεδονία. Κύριε Καϊτεζίδη, καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Επιτέλου από κοντά τα λέμε, πιο ναι, άνετα πια, ναι. ανοίγει πολύ και μπορείς. ο καιρό, καλά όλα αυτά. Ε, αλλά δυστυχώ τα θέματα είναι πολλά και αρκετά είναι και πολύ δύσκολα και αφορούν όλου του Δήμου και ιδιαίτερα με την ιδιότητά σα του Πρόεδρου τη ΠΕΔ. Ε, κύριε Καϊτεζίδη, καταρχά να πούμε ότι στείλατε και ανθρωπιστική βοήθεια, συγκεντρώνεται ανθρωπιστική βοήθεια για την Ουκρανία, έτσι ναι, και σαν δύο. Δήμο, Δήμο Χορτιάτη, και έχουμε θέσει και ανεβάσει και στα ηλεκτρονικά δίκτυα του πώ μπορούν να επικοινωνούν οι συμπολίτε μα με το Δήμο. Και θέλω να του ευχαριστήσω με την ευκαιρία για την ανταπόκριση. Ε, αλλά και σαν περιφερειακή τον των Δήμων, συνεργαστήκαμε με το προξενείο το εδώ τη ε, Ουκρανίας και στέλνουμε βοήθεια με βάση αυτά που μας έχουν ζητήσει για να μην στείλουμε πράγματα που δεν τα χρειάζονται οι άνθρωποι και ευχαριστούμε και το προξενείο γιατί αναλαμβάνει την από εδώ και πέρα πρόθεση της βοήθειας και το κάνει στην Ουκρανία. Νομίζω ότι είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για να πάνε τα πράγματα στου ανθρώπου που υπάρχει τα έχουν ανάγκη. Υπάρχει ανταπόκριση. Ναι, υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση, υπάρχει ανταπόκριση και από επιχειρηματίε και θέλω να του ευχαριστήσω. Ε, νομίζω ότι η Βόρεια Ελλάδα ανταποκρίνεται. Ε, ξέρετε, ζήσαμε και ζούμε. Αυ το, το διάστημα, τη φρίκη του πολέμου. Βλέπουμε ανθρώπους που ε, είναι κοντά μας, ε, σε ό,τι αφορά το ότι είναι Ευρωπαίοι, το ότι είναι άνθρωποι ε, κοντά μας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια ανάγκη, αλλά ξέρεις όταν ανθρώπους του νιώθεις κοντά σου, ε, τα παιδάκια, τα μικρά που έχουν ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, βλέπω και μανάδες που έρχονται από μόνος και μου λένε αυτό το πράγμα, ότι τα παιδιά μας άνοιξαν, μας ξεκλείδωσαν την ψυχή μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για κάθε άνθρωπο σε αυτόν τον πλανήτη, όταν είναι και κοντά σου το νιώθει ακόμα πιο δικό σου το πρόβλημα. Γενικά τα παιδιά μα ανοίγουν τον δρόμο για πολλά. Α θυμηθώ και την ανακύκλωση που πάντα αυτά είναι που είναι μπροστάριδε. Ε, κύριε Καϊτεζίδη, να ξεκινήσουμε, θα ήθελα, τη συζήτησή μα από τα βαριά θέματα, όπω παραδείγματο χάρη αυτό τη ενέργεια, ε, διότι είναι το μεγάλο ζήτημα από ό,τι βλέπω στου Δήμου. Πριν πάμε σε αυτό όμω, θα δώσουμε το θετικό μήνυμα του Δήμου σα, γιατί διαβάζω για το αργυρό Best City Awards 2022, βραβείο για την εξοικονόμηση ενέργεια στα δημοτικά κτίρια. Ε, κάτι που το κάνετε με πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ και χρόνια και για άλλη μια φορά ε, επιβραβευτήκατε γι' αυτό. Ναι, είναι πραγματικά τιμή και χαρά όταν ο, ο Δήμος καινοτομεί, όταν ο Δήμος διακρίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα Best City Awards είναι διαγωνισμός καλών πρακτικών των Δήμων όλης της χώρας. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο βαθμός δυσκολίας να διακριθεί σε εκεί είναι μεγάλος. Παρά είμαι περήφανος, ε, χαίρομαι, βλέπω τα... Ε, τα βραβεία που έχουμε πάρει όλους αυτούς τους καιρούς. Ε, σε τέσσερα μόλις χρόνια έχουμε πάρει πάνω από οκτώ βραβεία. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι μια διάκριση για, όλους, για, όλα τα παιδιά, για όλους τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου στο Δήμο, για το Δήμο συνολικά και αυτά μεταφράζονται σε καλές πρακτικές που έχουν αντίκτυπο στους συμπολίτες μας. Υπάρχει μεγάλη η από αυτό που κάνετε. Εντάξει, η τελευταία διάκριση είναι αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία ελέγχει όλη την, την κατανάλωση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και με βάση αυτό μπορούμε να παρεμβαίνουμε ώστε να μειώνουμε την κατανάλωση ή να υποδεικνύουμε τρόπους ώστε να μην σπαταλούμε Ποιο την δηλαδή ενέργεια. Ποιο δηλαδή είναι κοστοβόρο πιο πολύ ναι, Είχαμε τα πάντα. ένα 15% μείωση και περίπου 5% σε κόστος γιατί εντωμεταξύ δυστυχώς η ενέργεια έχει ακριβήνει Επομένως το κόστος δεν αντιστοιχεί στην περιστολή της ενέργειας, αλλά το οικονομικό κόστος, αλλά παρά τα αυτά, εμείς θα προσπαθούμε και θέλουμε, το σημαντικό είναι από αυτές τις πρακτικές να κερδίζουν όλοι. Εμείς γι' αυτό προβάλλουμε ό,τι καλό γίνεται στον δικό μας το Δήμο και ό,τι διακρίνεται ο Δήμος ε, ώστε να μπορεί να είναι καλή πρακτική και για άλλους Δήμους όπως και εμείς πολλές φορές ανατρέχουμε σε καλές πρακτικές συναδέλφων μας για να ωφελήσουμε τους συμπολίτε μας και τον τόπο μας. Να έτσι μείνουμε λίγο σε αυτό, έτσι πρέπει να γίνεται. Εσείς σας ακολουθούν πολύ γιατί κάνετε πράγματα πρώτη και καινοτομείτε αλλά να ρωτήσω το εξή. σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά και τις ε, πηγέ ενέργεια, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τι δυνατότητες υπάρχουν και στο Δήμο σας αλλά και σε άλλους Δήμους καθώ. Με τον, ε, ε, είδαμε το πρώτο έτσι, που κάνουν μια σύμπραξη ε, ο Δήμο Οικειών. Δεν μπορώ να θυμηθώ με το Δήμο Συθονία. Ε, ε, αυτό που... κάνουμε και εμεί, βέβαια. Έτσι. Α, μην, α, μην, να μην, το, το ακούσουμε, <laughs> ναι, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά ε, τα εγκαθιστάτε πλέον και τα χρησιμοποιείτε. Έτσι. Ναι, εμεί ε, είναι ακριβώ η ίδια σύμπραξη. Εμεί την κάνουμε με το Δήμο τη Καλαμαριά, με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Δαρδαμανέλη. Ε, εκείνο που κάνουμε και έχουμε προχωρήσει. Εμεί τα κάνουμε λίγο πιο αθόρυβα, αλλά νομίζω ουσιαστικά. Όχι, oh, okay, πρέπει να λέγονται ε, όπω αυτά. Εντάξει, όταν θα έχουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα Έχετε βρει ε, τι εκτάσει. Είμαστε, είμαστε σε ανάθεση σε σύμβουλο και αναζητούμε χώρου γιατί πρέπει να πληρούν ορισμένε προποθέσει και κυρίω τη διασύνδεση με το δίκτυο μετά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ε, για ενεργειακή κοινότητα. Μιλάμε για ενεργειακή κοινότητα με σύμπραξη των δύο Δήμων. Ε, όλοι οι Δήμοι θα πρέπει να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση διότι οι λογαριασμοί που μας έρχονται για την κατανάλωση ενέργειας πραγματικά είναι δυσθεόρατοι. Είναι, είναι δυσάρεστες εκπλήξεις που δοκιμάζουμε όλο αυτό το διάστημα είτε μιλάμε για σχολεία είτε για δημοτικά κτίρια. Ε, πραγματικά και θεωρώ, το είπα και στον Υπουργό, το Στέλιο τον Μπέτσα, που ήταν πριν, από λίγε μέρε. Ναι. Ναι, ήταν πριν από λίγες μέρες στο Δημαρχείο μας, το Πανόραμα και ήταν το πρώτο πράγμα που του είπα ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα ιδιαίτερο, ξεχωριστό, που θα επιδοτεί ε, τέτοια, τέτοια ζητήματα των Δήμων που θα έχουν σχέση με, την, με τον περιορισμό, με την περιστολή. Ε, της κατανάλωσης όπως ενέργειας. Όπως δηλαδή τι ακριβώς, ε, όπως αυτή την πλατφόρμα που έχετε για τα ε, που λέγατε τέτοια νωρίτερα. Τέτοια πλατφόρμα που θα έχει σχέση με την περιστολή της ενέργειας της συμβατικής mm -hmm. αλλά και χρηματοδοτήσεις για να μπορούν οι Δήμοι να πάνε σε υφόρες μορφές ε, 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 ενέργειας όπως αυτά που περιγράφετε, τα φωτοβολταϊκά σε άλλες περιπτώσεις σε ολικά πάρκα. Τι είπε ο ε, σίγουρα το καταλαβαίνει και αυτός, καταλαβαίνει ότι με αυτή την λογική που βαδίζουμε σήμερα θα βρεθούμε σε αδιέξοδα Άρα, οι Δήμοι θα πρέπει να προνοήσουν, να τρέξουν από σήμερα και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη χρηματοδότηση της πολιτείας, η οποία θα βρει ένα πρόγραμμα που θα χρηματοδοτεί όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Ε, διαβάζω ότι εντάξει, είναι μείζον το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι για το ενεργειακό κόστο. Ότι για να καλυφθεί η επιβάρυνση συνολικά ζητάτε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ ε, και η κυβέρνηση ε, έκανε μια προσπάθεια με μια επιπλέον δόση κεντρικών αυτοτελών πόρων στου Δήμου. Αλλά δεν είναι αρκετή, λέτε εσεί από την πλευρά σα. Ναι, αυτό το λέμε όλοι οι Δήμαρχοι τη χώρα, όλοι έτσι. οι Δήμοι, η Κεντρική Ένωση στον Δήμων και στην πρόσφατη συνάντηση των Δημάρχων στην Αθήνα. Ε, η εκτίμηση είναι ότι περίπου εκεί βρισκόμαστε και σε αυτά δεν συνυπολογίζουμε το χαράτσι, αυτό το, το, πρόστιμο να το πω εγώ για τις ολιγορίες του κράτους που καλούνται να πληρώσουν δήμοι και δημότες και έχει να κάνει με το τέλος ταφής των απορριμμάτων. Αν λοιπόν στην έκρηξη αυτή του ενεργειακού κόσους έρθει να προσθεθεί και αυτό το, το πρόστιμο Πάντως για το... δεν το πήρε πίσω η κυβέρνηση, δεν το, τώρα, δεν το πήρε έτσι. πίσω ναι. και πραγματικά ίσω ίσως δεν έχει αντιληφθεί και η κυβέρνηση ότι αυτό δεν μπορεί να το αντέξει ούτε οι δήμοι δεν θα το αντέξουν ούτε οι πλάτες των και των συμπολιτών μας μπορούν να το αντέξουν. Επομένως, θα πρέπει να κάνει κάτι για να τροποποιήσει την απόφαση αυτή εδώ. Άφησε κάποιο ενδεχόμενο ανοιχτό ο κύριο Πέτσα, γιατί φαντάζομαι ότι ε, το θέσατε. Μα εκφράζει τι δυσκολίε του εγχειρήματο, αλλά την ίδια στιγμή κατανοεί και το δίκαιο του αιτήματό μα. Εγώ του υπεθύμησα βέβαια, του κύριου Πέτσα, του αγαπητού υπουργού, ότι αυτό είναι ένα τέλο που θεσπίστηκε στη χώρα μα το 2011 δεν είναι τωρινό. και έχει να κάνει με τις ολιγορίες της πολιτείας το να προχωρήσει ένα σύγχρονο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων αυτό πληρώνουμε σήμερα και βέβαια από το 2011 και για 10 χρόνια και παραπάνω Κάθε χρόνο στις 30 Δεκεμβρίου ε, διακομματικά συνονούνταν τα κόμματα στη Βουλή και το παρέτηναν για ένα χρόνο, ένα χρόνο, ένα χρόνο ακόμα. Και φτάσαμε σήμερα που θα έρθει να συμπέσει με την έκρηξη την τεράστια του είχαμε Τώρα των δηλαδή δεν μπορεί πόσους. να υπάρξει παράταση. Ε, αυτό ζητάμε παράταση. Δύο πράγματα ζητάμε για να το ξεκαθαρίσω. Νομικά θέλω να πω, αν Ξήσω. μπορεί ναι. να υπάρχει. Ναι. Δύο πράγματα ζητάμε. Το ένα είναι μια διετή παράταση για να εξισορροπήσουμε στα ενεργειακά και το δεύτερο είναι και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και αυτό το βλέπει με κατανόηση ο Υπουργό. Είναι ότι όλε οι περιφέρειες τη χώρα δεν μπορούν να πληρώσουν οριζόντια το ίδιο βάρο, αλλά θα πρέπει να δούμε σε ποιε περιφέρειες με του αντίστοιχου φόζα έχουν προχωρήσει τα έργα με τον σύγχρονο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, δηλαδή έχουν γίνει σύγχρονες μονάδες διαχείρισης, έχει προχωρήσει η ιστορία με τους καφέ κάδους κτλ. έχουν γίνει χώροι για την περισυλλογή, το διαχωρισμό των απορριμμάτων, η κομποστοποίηση και τα λοιπά, και να επιμεριστεί ανάλογα το τέλος, δηλαδή να είναι ένα αναλογικό τέλος που θα επιβραβεύει όμως ταυτόχρονα και αυτούς που έχουν κάνει τις ενέργειες. Δυστυχώς η Αττική είναι η τελευταία στην, στη λίστα από πλευράς ε, περιφερειών που με του αντίστοιχους φορείς έχει προχωρήσει. Άρα ε, η αλήθεια είναι ότι καλούμαστε να πληρώσουμε τα σφασμένα της Αττικής. Εμείς αυτό δεν το θεωρούμε δίκιο. Ε, εδώ στον Φόσδα, στο Φορέ κεντρικής... Σε σχέση κεντρικής... με το τέλος ταφής απορριμμάτων λέτε έτσι. Ναι. Στο Κεντρικής Μακεδονίας κατά γενική ομολογία το έργο που κάνει ο καλός μου φίλος και συνεργάτης ο Μιχάλης ο Γεράνης και η ομάδα του φαίνεται, ο Φόσδα της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο πρώτος στην Ελλάδα στο, στην πρόοδο των εργασιών ε, και στην διαχείριση τη σύγχρονη των απορριμμάτων. Το άρα, δέχονται οι, δήμοι, τις, οι Δήμαρχοι τη Αττική. Το δέχονται αυτό, ότι θα πρέπει να επιμεριστεί διαφορετικά το τέλο ταφή. Το δέχεται η ΚΕΔΕ και για μα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι εκεί δεν θα το καλοδέχονται, αλλά αυτό, αυτό σημαίνει λέγει. ότι πρέπει να υπομισθούν όλοι οι Δήμοι τη χώρα ένα τέλος το οποίο όλοι το συνομολογούμε ότι είναι άδικο στην χειρότερη περίπτωση να πάει οριζόντια. Άρα θα πρέπει να Αυτή βαρύνει περισσότερο αυτούς... μπορεί να γίνει. Που... Αυτό μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει παράταση, yeah. αλλά αυτό ότι μπορεί να γίνει Η μπορεί να γίνει. Η τέλος, αναλογικότητα στο τέλος, ναι, γιατί αυτό λέμε στον... και στον Υπουργό και το καταλαβαίνει. Αλλά πρέπει να δούμε επί του πεδίου τι θα κάνει. Και πάντως το λέτε πολύ ε, καιρό, θα σας... τα καταλαβαίνουν από την κυβέρνηση, αυτό ακούω συνεχώς, αλλά αποτέλεσμα ακόμη δεν έχουμε θα δει Θα σα πω, το τέλος αυτό του Ξεκαθάρισα και εγώ, το τέλος δεν μπορεί να είναι τιμωρητικό, δηλαδή να την πληρώσουμε όλοι γιατί κατά μείζονα λόγο η πολιτεία δεν έχει ενεργήσει τα χρήματα, η πολιτεία έπρεπε να τα δώσει και τις αν το θέλετε και τα χρονοδιαγράμματα και τις ταχύτητες ώστε επιτέλους να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα και στη διαχείριση απορριμμάτων. Οι Δήμοι ακολουθούν. Και η φόσδα των Δήμων. Άρα, γι' αυτό εδώ δεν μπορεί να είναι οριζόντια η τιμωρία και να είναι τιμωρία. Πρέπει να έχει και κίνητρα θετικά για αυτού που ενήρησαν και προχωρούν κάποια Φωστά. έργα. Τώρα, η συνάντηση με τον κύριο Πέτσα είδα ότι έφερε θετικά για τον Δήμο σα. Διαβάζω για 5,2 εκατομμύρια ευρώ στο συν για τον Δήμο. Πείτε μα τι ακριβώ περιλαμβάνει αυτό. Βεβαίως. Εγώ να πω καταρχήν ότι το συνολικό ύψος που δικαιούμασταν σαν Δήμος είναι 18 εκατομμύρια για όλα τα έργα που μπορούσαμε να εντάξουμε στο Αντώνη Στρίτσης. Εμείς έχουμε υπερκαλύψει ήδη, είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους στη χώρα που έχουμε υπερκαλύψει το ποσό αυτό το οποίο ήρθε να ολοκληρωθεί με τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ που εξήγγειλε ο Υπουργός ο κ. Πέτσα. αφορά δύο πολύ συγκεκριμένα έργα. Το πρώτο έργο είναι το νέο πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο στην περιοχή της Πυλεάς στις εγκαταστάσεις του ε, μουσικού σχολείου. Εκεί λοιπόν έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη με ορίμανση και έτσι το υποβάλαμε στο Αντώνη που προβλέπει όλη την, την αίθουσα και τους γύρω χώρους, ε, του πολιτισμού. Θα γίνει ένα υπερσύγχρονο, καινούριο, καταπληκτικό, πάρα πολύ ε, και αν το θέλετε και ε, με πολλές χρήσεις αμφιθέατρο, 400 θέσεων περίπου, που θα καλύπτει τις ανάγκες της σπηλιάς, συμπληρωματικά υπάρχει βέβαια και το πέτρινο πολιτιστικό το οποίο λειτουργεί στην περιοχή και επίσης ανακαινίζουμε εκ βάθρων και κάνουμε, το κάνουμε υψηλών προδιαγραφών το κλειστό γυμναστήριο που υπάρχει και άρα μιλάμε για ένα σύνθετο έργο πολιτισμού και αθλητισμού, είναι περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ και ο Υπουργό δέχτηκε το εντάσσει στο Τρίτσι. Θα γίνουν δύο συνεδριάσεις ακόμη τη Επιτροπή, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Στη μία, στην πρώτη θα υπάρχει αυτό που σα περιγράφω. Και στην δεύτερη υπάρχει το νέο σχολείο, του, το, δημοτικό, το δεύτερο δημοτικό σχολείο του Φιλίρου. Ε, και εκεί πραγματικά είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος. Έχουμε μια καταπληκτική μελέτη, η οποία βραβεύτηκε στο Παρίσι σε διεθνή πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για να γίνει ένα σχολείο και βιοκλιματικό, πρότυπο σχολείο θα έλεγα από τα καλύτερα της χώρας σίγουρα και αυτό περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Εντάσσεται στο, στο πρόγραμμα Ντόνη Τρίτζη και στην επιτροπή που θα συνεδριάσει τον Μάιο. Στι δύο συνεδριάσει λοιπόν τη επόμενη επιτροπή θα έχουμε αυτά τα δύο έργα ενταγμένα κοντά σε όλα τα άλλα για τα οποία έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ στο παρελθόν. Ε, κύριε Δημάρχε, γιατί διαβάζω ότι υπάρχουν πολλοί Δήμοι που υστερούν και δεν μπορούν να εντάξουν έργα του στο Τρίτζη και υπάρχει ένα ζήτημα έτσι, σε αρκετού Δήμου. Θα σα πω, ε, καταρχήν δεν είναι εύκολη η ένταξη στο σχέδιο, στο Τον Street, στο πρόγραμμα. Ε, πρώτον, γιατί είναι αλήθεια ότι πολλοί Δήμοι έχουν υποστελεχωμένε τι τεχνικέ του υπηρεσίε. Ε, αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο να, να τρέξουν με την ταχύτητα που άλλοι Δήμοι με στελεχωμένε τι υπηρεσίε όπω εμεί, μπορούμε να προχωρούμε και να οριμάζουμε τι μελέτε. Επίση, ένα πρόβλημα είναι ότι σε πολλού Δήμου υπήρξε ανανέωση του ε, δυναμικού του, αν το θέλετε, του, του ερετού δυναμικού τους, οι νέοι δήμαρχοι ε, που πολλέ φορέ δεν είχαν παραλάβει κάτι από τι προηγούμενε διοικήσει, μέχρι να ξεκινήσουν από την αρχή να οριμάσουν, να εντοπίσουν τις ανάγκες του Δήμου και να προχωρήσουν σε τέτοιο βαθμό τα σχέδια, είναι μοιραίο ότι υπολείπονται των τον, τον υπόλοιπων. Δεν ζητάνε Εμείς από εσά που... που έχετε τέτοια επιτυχία σε αυτέ τι εντάξει και τι μελέτε, βοήθεια για το πως να λειτουργήσουν σε σχέση με, τα, με το μελετητικό κομμάτι, που είναι και το πιο σημαντικό ίσω. λίγο, κατευθύνσει και αν το θέλετε, συμ... όχι αλλά συζητήσει χρήσιμε θα μπορούσα να δώσω. Αλλά ξέρετε, το να εντοπίσω τι ανάγκε, τι πραγματικέ μια άλλη κοινωνία πέρα από τη δική μου και να συμβουλεύσω τον συνάδελφό μου δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει ποτέ. Ε, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα και παρά τις αναπροσαρμογές του νομοθετικού πλωσίου που τα έκανε περισσότερο ευέλικτα τα πράγματα παρά τα αυτά είναι μοιραίο αν, δεν ξε... αν ξεκινάς κάτι από την αρχή και δεν είναι συνέχεια μιας δημοτικής δράσης όπως καλή ώρα στο δικό μας το Δήμο που μετρώ αρκετές θητείες και μπορούμε έχουμε εντοπισμένα αλλά δουλεύουμε και διαχρονικά όχι για τη δημοτική θητεία αλλά και για την συνέχεια της ε, καταλαβαίνετε ότι μένουν πίσω νομίζω ότι αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι ε, γίνεται μια προσπάθεια από το Υπουργείο ώστε και Δήμοι οι οποίοι υπολείπονται να εντάξουν ένα μεγαλύτερο αριθμό έργων στο, στο πρόγραμμα τρίτη, Αλλά μοιραία ε, κάποιοι Δήμοι θα έχουμε τον πρώτο Υποθέτω λόγο το και προχωράμε πιο γρήγορα. κάποιοι η πρέπει να, δεν ξέρω αν είναι και συνήθι πρακτική, να ανατίθεται σε μελετητικά γραφεία εκτό Δήμων δηλαδή ω ναι. ανάθεση. Γιατί φαντάζομαι να έχει το δυναμικό για να μπορεί να κάνει τέτοιε μελέτε, δεν είναι τόσο απλό. Μια γίνεται και αυτό. Ε, αλλά πάλι πρέπει να υπάρχει μια τεχνική υπηρεσία η οποία. Το αποτέλεσμα τη μελέτη θα το αξιολογήσει, θα το εγκρίνει, θα το θεωρήσει και θα το περάσει μετά από τα συλλογικά ναι. όργανα του Δήμου. Ε. Αν δεν υπάρχει τέτοια στελεχωμένη υπηρεσία, ακόμα και η μελέτη που θα κάνουν οι εξωτερικοί συνεργάτες θα καθυστερεί να θεωρηθεί. Ναι. Βλέπω και πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συνάντηση με την κυρία Πατουλίδου για τη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη ε, και ε, σχεδιασμό για νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ με ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να είναι γενναίο όπω και το προηγούμενο, έτσι. Αυτό ήταν ένα πολύ καλό πρόγραμμα ε, και λειτουργήσε πολύ καλά. Εγώ το είπα και στον περιφερειάρχη τον απόστολο τον διδικόστα και στη Βουλατιμπατουλίδου στη λήξη του προηγούμενου προγράμματος, ότι ξεχώρισαν με αυτό που κάνανε και πραγματικά θα πρέπει να αναδειχθεί σαν μια καλή πρακτική ανάμεσα στις στους, 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 περιφέρειες της χώρας γιατί δεν ήταν ένα πρόγραμμα που μας επιβλήθηκε από πάνω προς τα κάτω αλλά ήταν ένα πρόγραμμα που το διαμορφώσαμε εμείς ιερετοί σε κάθε δήμο στην κάθε κοινωνία με τις ανάγκες μας, με την, με την οριμότητα των έργων και το πρόγραμμα ήρθε και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους δήμους και τα δημοτικά συμβούλια το χρηματοδότησε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι επεκτείνεται χωρικά το πρόγραμμα σε αυτή τη δεύτερη φάση γιατί αφορά τα πολυδομικά συγκροτήματα εμείς να φανταστείτε ότι στην πρώτη φάση του προγράμματος είχαμε τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουμε μόνο στην Πηλαία. Στις άλλες περιοχές δεν μπορούσαμε. Τώρα επεκτείνεται και στις άλλες περιοχές του Δήμου μας. Όπω μπαίνουν σε αυτό και άλλοι Δήμοι, οι οποίοι στο πρώτο πρόγραμμα, όπω λόγω χάρη είναι η Θέρμη ή το Ρεόκαστρο, που στην πρώτη φάση του προγράμματο δεν είχαν και ένταξη. Τι περιλαμβάνεται σε αυτό. μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, Τι είδου έργα, mm. τι συμβαίνει. Περιλαμβάνει αστικέ αναπλάσει, mm. περιλαμβάνει βελτιώσει τη ποιότητα ζωή στα κέντρα των πόλεων, διαμορφώσει πάρκων, ανοιχτών χώρων, χώρων αναψυχή. Ε, όλες αυτές τις ε, παναπράσεις Αρά Άρα κάτι αντίστοιχο και στο Φίληρο, αυτό λέτε αν βεβαίως, καταλαβαίνω βεβαίως, καλά. Βεβαίως. Έτσι. Ναι, στις περιοχές του Δήμου βάσει του χωρικού, Τη χωρική πια αναβάθμιση του προγράμματο. Ναι. Όσον αφορά τώρα, α, ακούω πολύ συχνά πολλοί κόσμος ότι αναζητά σπίτι στο πανόραμα και ότι οι τιμέ και στα ενίκια και στι πωλήσει, α πούμε, ότι είναι προσιτέ. Ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή, έχετε κίνηση ε, και κόσμο που θέλει να έρθει να μείνει στο πανόραμα. Θα έλεγα ότι δεν σε διώχνουν. Ε, οι τιμέ παραμένουν. Ε, εξιδές, σε σχέση αλλά, και, σε σχέση ε, σε και σχέση με, με το, το τι είναι όμως ότι, το πανόραμα. Έτσι, ναι, δηλαδή όλα πω. είναι τι κερδίζεις. Σε σχέση με το παρελθόν θα έλεγα ότι έχουμε μια διόρθωση των τιμών σε επίπεδο τέτοιο που μπορεί να γίνουν και προσιτές για τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν από το κέντρο της πόλη και θέλουν να έρθουν κάπου, κάπου περιαστικά που να έχουν όμω ένα στάνταρ ζωή καλό και να βρίσκονται και κοντά στο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, ενώ περάσαμε μια περίοδο, ιδιαίτερα την εποχή των μνημονίων, που πολλοί άνθρωποι ε, από το πανόραμα, τέλο πάντων, ένα αριθμό ατόμων από το πανόραμα έφευγε και έχοντα ίσω και δεύτερο σπίτι στο κέντρο τη πόλη, το προτιμούσε για να γλιτώνει τι μετακινήσει, τα έξοδα ενό μεγάλου σπιτιού που έχει και αυλή και έχει και διαμόρφωση και χώρου ανοιχτού. Ε, τώρα βλέπουμε ότι ξανάρχονται και βλέπουμε και μια κίνηση συνολικά ανατολικά της πόλης με νέα ζευγάρια, με νέους ανθρώπους έρχονται Είμαστε εδώ για να μπορούμε να διευκολύνουμε και να του υποδεχθούμε με τον τρόπο που τους αξίζει και αν το θέλετε, με τον τρόπο που έχουν τα όνειρά του να στήσουν την οικογένειά του σε ένα χώρο ποιοτικό. Ε, μπροστά μα, έχουμε ακόμη ένα μικρό διάστημα για τη λήξη, της, σημαντικό διάστημα για τη λήξη τη θητεία των νυν δημάρχων. Μέχρι τη λήξη αυτή τη θητεία, κύριε Καϊτεζήδη, ποια από αυτά που περιμένουμε θα είναι πραγματικότητα, τα έργα εννοώ και αυτά τα οποία έχετε ξεκινήσει, δηλαδή θα πείτε ότι αυτό το παραδίδω πριν τη λήξη αυτή τη. Ναι, νομίζω ότι η ταμείο βέβαια θα κάνουμε στο τέλο τη θητεία. Έχουμε ακόμα 1,5 χρόνο. Δεν, mm, είναι δεν είναι λίγο, ναι. Μικρό ναι, ναι, δεν μικρό είναι λίγο. το διάστημα είναι μεγάλο. Θα σα πω ότι αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή η θητεία ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη θητεία, ίσω για για όλου νομίζω. Οι του που μα βλέπουν το καταλαβαίνουν ή όχι. Αλλά για του δημάρχου σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη. Αναλογιστείτε ότι ξεκινήσαμε τη νέα θητεία το Σεπτέμβριο του 19 και λίγους μήνες μετά μπήκαμε στον κορονοϊό. Όπως κάθε οικογένεια είχε απώλειες με ανθρώπους που νοσούσαν, δεν μπορούσαν να πάνε στη δουλειά, έπαιρναν άδειε για να μπορέσουν να υποστηρίξουν τα μικρά τους παιδιά κτλ. Τα ίδια προβλήματα αντιμετώπισε και η οικογένεια του, των Δήμων και τα αντιμετωπίζει και τώρα. Εγώ κάθε μέρα βλέπω απουσιολόγιο Μπαίνοντα στο Δημαρχείο και είναι περίπου 50 άτομα καθημερινά που για κάποιου λόγου δεν προσέρχονται στη δουλειά του, είτε Λόγω γιατί έχουν νοσήσει, βεβαίω. Όταν όμω ένα υπάλληλο νοσεί και οι άλλοι 4, 3, 5 που βρίσκονται δίπλα του, πρέπει για λόγου πρόληψη να απομονωθούν. Καταλαβαίνετε ότι κάθε κρούσμα συνοδεύεται από 4-5 άλλα. Αλλά να... και στη σχέση σα με την κεντρική υπάρχει. διοίκηση, νομίζω, γιατί η γραφειοκρατία που είναι το μεγάλο τέρα για το οποίο έχουμε κουβεντιάσει πολλέ φορέ και στο παρελθόν, τώρα με τι απουσίες των υπαλλήλων παντού, φαντάζομαι Βαίως. ότι γίνεται. Ό,τι από... γίνεται σε εμά, πάρτε το ότι γίνεται σε όλε τι μονάδε διοίκηση και τι υπερκείμενε, περιφέρειε κτλ. Και, και στα υπουργεία. Άρα, πα να χτυπήσει μια πόρτα, δεν είναι εκεί γιατί απουσιάζει για κορονοϊό. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιουργεί μια πάρα πολύ μεγάλη αριθμία και δεν ήταν ένα μικρό διάστημα, ουσιαστικά καταλαμβάνει όλη τη δημοτική περίοδο μέχρι σήμερα. Ε, στις ήδη υποστελεχωμένες δε υπηρεσίες των Δήμων για να το ολοκληρώσω, το να σου λείπουν κάθε μέρα 50 περίπου υπάλληλοι και να μην ξέρει από ποια υπηρεσία. Σήμερα μπορεί να είναι στην καθαριότητα και την επόμενη εβδομάδα, αύριο να είναι στι στις, στις διοικητικέ υπηρεσίε. Καταλαβαίνει ότι. Κάθε μέρα λείπει από να... τεχνικές... το δικό το Δήμο 50 άτομα. Περίπου, ναι. Περίπου 50. Σε, με, με διάφορου τρόπου λείπουν mm -hmm. πολλοί άνθρωποι. Mm -hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Δεν μπορεί να, να τρέξει τα πράγματα. Επίση, δεν είχαμε και άλλα τεράστια προβλήματα. Ε, αυτά τα έργα που προχωράμε είναι εργολαβείες του 18 και του 19. Ε, εκεί οι εργολάβοι χωρίς να έχουν υπόψη τι θα επακολουθήσει προσήλθαν με κάποιες εκπτώσεις των 50-60% όπως γινόταν στην πατρίδα μας. Αν σε αυτή την έκπτωση του 50% βάλεις και τις ανατιμήσεις των υλικών που ακολούθησαν τώρα και είναι 200 και 300% καταλαβαίνεις ότι πολλοί εργολάβοι είτε στην καλύτερη περίπτωση δυσκολεύονται πάρα μα πάρα πολύ και το λέω πολύ επίοικος για να μην παρατήσουν τα έργα είτε άλλοι τα παράτησαν και έχουμε εκπτώσεις, έχουμε ανθρώπους που πρέπει να επαναλάβουμε διαγωνισμούς αφού έφυγαν. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι Τη τεράστιο. Τηλεκτή αντίς ρωτάει τι γίνεται με τις προσλήψεις στους Δήμους. Κάτι και εγώ διάβασα για να... Προσλήψεις στους Δήμου είναι με το σταγονόμετρο. Ε, αφορούν πολύ εξειδικευμένο προσωπικό ε, με, με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, η οποία και αυτή είναι μακροχρόνια κτλ. Καταλαβαίνετε αφορούν κυρίως επιστήμονε, δεν έχουν δοθεί ε, σε ανοιχτέ διαδικασίες για να προσλάβουμε και το μόνο που τρέχει τώρα είναι το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με τα οκτάμινα της κοινοφελούς εργασίας, στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος μας, και αυτό καθυστερήσει. Μονιμοποιήσεις ε... μπορεί να γίνουν από τους χρόνια συμβασιούχου. Δεν, δεν έτσι. Δεν προβλέπεται, Κάποιοι προσφεύγουν στα δικαστήρια. Μόνο με δικαστική απόφαση μπορούν να κρατηθούν για κάποιο διάστημα. Έχουμε αιτήματα για τα παιδιά που δούλεψαν μαζί μας με ένα ειδικό καθεστώς στους Δήμους για, τα... για την περίοδο του COVID, των οποίων οι συμβάσεις ανανεώνονται περίπου ανά 2-3 μήνες τώρα τελειώνουν στις 31 Μαΐου, αλλά υπάρχει μια αγωνία για αυτά τα παιδιά τα οποία ήρθαν στους Δήμους, τους υπηρέτησαν, πάλεψαν μέσα από τον εφιάλτη του COVID και τώρα και αυτοί και οι οικογένειές τους έχουν μια ανασφάλεια γιατί ξέρετε να δύο μήνες περιμένουν να δουν αν το κράτος τους ανανεώσει ή όχι τη σύμβαση. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα, είναι θεσμικά, ε, τα λέμε συνέχεια στο, στους υπουργού και σαν πρόεδρο τη ΠΕΔ. Έχουμε πάρει ομόφωνα ψηφίσματα. Τα επανέλαβα προχθέ και στον κύριο Πέτσα. Αλλά το θέμα είναι ότι περιμένουμε απαντήσει, Πάντω πολλά, πολλά άκουσε ο κύριο Πέτσα. Συμφώνησε, αλλά πολλά. δεν πήραμε καμιά απάντηση. Συμφώνω έτσι. Έτσι, αυτό είναι. <laughs> Πιέζουμε, αλλά πρέπει να ξέρουν και οι τηλεθεατέ ότι το να πιέζει είναι μία διαδικασία και το να τον, τον αποφασίζει, που δεν αποφασίζουμε εμεί, είναι η άλλη διαδικασία. Ναι. Τώρα ρωτάνε εδώ και για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο αλλά και για το γήπεδο του Άρη κύριε Δήμαρχε για να ε, το παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορατό. Είναι μπροστά μα. Θα έλεγα ότι θα απαντούσα ε, εγώ Έχει ανθρώπου <laughs> που το υποστηρίζουν. Στην ώρα του θα είναι έτοιμο πάντω. Ε, εγώ, <laughs> μη εγώ γι' αυτό βάζω στοίχημα. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Γιατί ε, το υποστηρίζει το, το ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο. Εγώ συνεργάζομαι, έχω την τιμή να συνεργάζομαι περίπου 2,5 χρόνια με του ανθρώπου αυτού. Και πραγματικά είναι, ε, ε, τα κάνουν τα πράγματα ακριβώ όπω τα λένε, με ακρίβεια. Είναι επαγγελματίε με τη σωστή έννοια του όρου προχωρούν ένα έργο το οποίο θα είναι στολίδι για όλη τη χώρα μα. Εγώ πιστεύω θα είναι ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία του κόσμου. Γράψτε το αυτό, όχι της Ελλάδας ή της Ευρώπης, του κόσμου. Και πραγματικά εκεί υλοποιείται το, το όραμα του Ιδρύματος Σταύρους Νιάρχος και του μεγάλου Ρέτζο Πιάνο, του μελετητή του Ιταλού, του περίφημου και τη ομάδα. Και ένα αίτημα τόσων πολλών χρόνων. Με, έτοιμα... τόσα, όσα χρόνια είμαι δημοσιογράφο, τόσα χρόνια θέλαμε να υπάρχει παιδιατρικό στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ε, άργησε, αλλά θα έλεγα ότι καλώ άργησε, γιατί αυτό που θα γίνει δεν θα έχει προηγούμενο στην πατρίδα μα. Α αφήσουμε ε, και κάτι τι επόμενε Το χρονοδιάγραμμα είναι να ξεκινήσει προχωράνε οι μελέτε. Το χρονοδιάγραμμα είναι να ξεκινήσει εκεί τον Ιανουάριο ή τους πρώτους μήνες του 2023 και να παραδοθεί στο τέλος του 25. Και να σας πω ότι συνεπές και το κράτος, εγώ πρέπει να το πω και αυτό, στο συγκεκριμένο έργο υποστηρίζει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ήδη ο δρόμος που θα διασυνδέει το, το περιφερειακό με το νοσοκομείο που γίνεται με ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών έχει προχωρήσει ε, και θα δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα ώστε να είναι έτοιμος για έναν καινούριο δρόμο που θα πηγαίνει προς το Φίληρο ε, να είναι έτοιμος μέχρι το, την έναξη λειτουργίας του νοσοκομείου εμείς δε σε ό,τι αφορά με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού έχουμε εντάξει το μεγάλο έργο της υδροδότηση του Φιλίρου και του νοσοκομείου στο Αντώνη Τρίτη με 9 εκατομμύρια ευρώ. <coughs> θα σας πω ότι πραγματικά και ο Υπουργός αλλά και ο Πρωθυπουργό ο ίδιος έδωσαν το πράσινο φως γι' αυτό. Έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες και θα το δημοπρατήσουμε το επόμενο δίμηνο. Ε, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο έργο. Αναβαθμίζει ε, την, το, την ποιότητα του ναι, νερού, το αλλά φύλια, κυρίως ναι. το νερό. Γιατί το φίληρο είχε λειψιδρία ε, πριν από μερικά χρόνια. Κάναμε μεγάλους αγώνες και τώρα δικαιωνόμαστε γιατί πραγματικά εκεί ε, θα τελειώσει το θέμα yes. της λειψιδρία. Θα ξεδιψάσει η περιοχή χωρί να έχει κανένα πρόβλημα ούτε η περιοχή ούτε το νοσοκομείο. Μια κουβέντα και για το γήπεδο του Άρη που προφανώς αριανοί μα παρακολουθούν <coughs> και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα το γήπεδο του Άρη είναι σε μια. Θα έλεγα πιο πρώτη κατάσταση: βρίσκεται σε προκαταρτική διαδικασία. Υπάρχει εκεί η θέληση και του Περιφερειάκη του Απόστολου, του Τζιζικό να στηρίξει ενεργά το εγχείρημα. Υπάρχει εξαγγελία του ίδιου του Πρωθυπουργού, έτσι, του, ε, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, στην ε, διεθνή έκθεση που το εξήγηλε. Ε, και υπάρχει και μια. Συγκυρία καλή και αυτή είναι ότι ο Δήμος μας χωρίς φυσικά να γνωρίζουμε τι θα γίνει μετά από τρία χρόνια έχει ολοκληρώσει έγκαιρα από το 2017 το Γενικό πολυδομικό Σχέδιο του για την περιοχή. Μάτως Γιατί εσείς δεν έχετε κάτι εκεί να κάνετε, αναμένετε. Έχουμε, έχουμε να κάνουμε και κάνουμε. Εκεί η περιοχή ήταν εκτός σχεδίου γήπεδο τέτοιο εκτό σχεδίου και εμπορικά κέντρα, αποκλείεται Γινόταν, να γινότανε. Να σα πω ότι ο δρόμος που περνάει μπροστά από αυτό το, το οικόπεδο που θα γίνει το γήπεδο είναι 1,5 μέτρο. Είναι παλιό αγροτικό δρόμο. Ε, φαντάζομαι σε παλιό αγροτικό δρόμο δεν μπορεί να σχεδιάζει τέτοια πράγματα. Αλλά ήταν τυχερή η συγκαιρία και για την κυβέρνηση και για τον Άρη, θα πω εγώ, αν προχωρήσει αυτό, ότι τελειώσαμε το Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο. Τώρα δουλεύουμε την πράξη εφαρμογή και εκεί μα στηρίζει η περιφέρεια με περίπου 700.000 για να προχωρήσει, ώστε να ε, ολοκληρωθεί το, η πράξη εφαρμογή. Να ρωτούμε τα οικόπεδα και τα λοιπά. Λέχι, να τι γίνεται. για, να προχωρήσει. Πιστεύω ότι επειδή υπάρχει κάτι που δεν εμπλέκονται πολύ, αφορά ουσιαστικά τον Άρη και την, την περιφέρεια και το, την κυβέρνηση με τον ΟΑΕΔ που ανήκει το οικόπεδο. Νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να προχωρήσει εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Πάντω, εγώ περιμένω το θερινό σύνομα να ανοίξει. Ο καθένα <laughs> ό,τι θέλει περιμένει, <laughs> να σα πω την αλήθεια. Είναι νωρί ακόμη, νωρίς, 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 νωρίς ακόμη αλλά άρχισε να ζεσταίνει ο καιρό πάντω. Και, και, έχουμε να αποθέσει ελπίδε μα για το κόστο τη ενέργεια στον καιρό περισσότερο, κύριε να, να πω κάτι Προχθέ είχαμε σύσκεψη γιατί το φρονίμο τα παιδιά πριν πεινάσουμε με του τους ανθρώπους του Θερνού Σινεμά και την καλή μου συνεργάτη τη Βίβιαν Τηλιόλιου και, και όλα τα παιδιά από τη Δημοτική Επιχείρηση ώστε να δούμε τι ε, ζητήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εκεί και, και στην Πηλέα και στο θερινό σινεμά τη Πηλέα και να τα λύσουμε ώστε να είμαστε έγκαιρα Σούπερ. έτοιμοι για την έναρξη. Θα τα έναξη. ξαναπούμε έτσι κι αλλιώ. Κύριε Δήμαρχο, σα ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μα. Ναι, είστε καλά. Και εμεί, φίλοι μου, θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μα το μέλο Κεντρική Επιτροπή του Πασοκ Κινάλ, η Κινάλ Πασοκ. Θα μα τα πει και ο ίδιο ο Χρόνη Ομακρίδη.